η Αγία Κάρατος δηλαδή και τα χέρια του Ιούδια μας Κυπριανού και Ιουστής Παρθένου. Θα δώσω τα χρειάζεις ο Ιερεμίας όταν πήγε όσες με τον τον κάνει δεσπότη και δεν θέλει να τα πίνεις όσες δηλαδή. Και έχουν τα λειψαν των Αγίων όλα εδώ. Είναι του Αγίου Κυπριανού, του Μεγάλου Βασιλείου ένα κομματάκι από την Αγία Κοκάρα, του Αγίου τον Άγιο Στεφάνου, του Αγίου Νεκταρίου, είναι πολλών Αγίων, των Αγίων Αρχείων του Κοσμάτου Δαμιανού, είναι το Αγίου Παντελήμου Σπεχέρι, του Αγίου Χαραλάμου, και πολλά λήψαν Αγίων, δηλαδή τα είχε δώσει ο Πατριάς και η Ιερεμίας στην Όψη, δηλαδή. Δηλαδή πολύ πάνω από λήψαν το Σιλιέρος, είναι σαν τότε εγώ την χαμηλά. Αν γράφει, είναι πολύ θεματολόγος του Άγιος, πάνε πολλά θαύματα. Καθώς και το σημερό θαύματα έχουν πάει και γιατί κάτω σε αγαπάει σε τις κατάματα, και αυτό είναι η μονή του Σιλιού. Είναι πολύ θεματολόγος, κάνει πολλά θαύματα του Άγιος, μεγάλη κάρτη και έφτασε και η φήμη του Αγίου και στην Αφρική να βαπτίσουν τα γάτια πάνω το όνομα του Οσίου Δαβί. Και να στείλουν και την Λάδα και εγώ από το Αγίου να πανηγυρίσουν στην Αφρική κάπου. Καθώς και στην Αμερική και σε όλα βέβαια τα μέρη. Και σε Ελλάδα θα έρθει στο εξωτερικό. Να φανεί το Άγιο παντού. Θα είναι πολλά πράγματα. Θα αναφέρει από διάφορες αρρώστιες, καρκίνο, κάτι από μαγικά διαφορετικά πράγματα και βοηθάει. Το παιδί του Αγίου, εξ αποσίων ετών το καταρχήν το ίδιο θυμιατό, τα αιώνασαν την ιερά παράδοση όπως πήγε ο Άγιος στη Ρωσία, έκανε αιρά να χτίσει το μοναστήρι. Και δώσαν πολλά θυμίδια, τόνο και το θυμιατό, αυτό είναι επίγνωσο, με αυτό το θυμιατό θυμίζει όταν δεν διερέψω όσο δηλαδή. Έτσι αυτό είναι ο χρός στην καταγωγή από την Λοκρίδα, ο Άγιος Γέροντας, πέντε από την Αταλάντα, που είχε περίπου ο Γαρδί, την εποχή εκεί, το Σιχαρό και Παρίσι. Πατήρ του Αγίου. Μετά έγινε μοναχό για 5 χρονών, πατέρα του Τριερέψη. Τα δεύτερα δεφάκια, δύο γόρια, δύο κορίτσια. Πάει σε μια γάψα, στο περισσότερο, στου γονεί και τα αδέρφια του. Σκότει νύχτα και έφυγε. Μετά έγινε μοναχό και ήταν στην ασκήνη μαζί με τον Άγιο Σεραφείο του Δομπού, κάποιε Λεβαδία. Και ο Άγιο μετά πέρασε από τον ιερωτό που ήρθε έξω στο μοναστήρι, ο οποίο είναι πολύ μεγάλο από όλα τα θάματα του Αγίου. Και βέβαια υπάρχει φυλά του Αγίου που γράφει πολλά. Και ήρθε άγγισα τον ιεροτόπο, έρθε το μοναστήρι, αλλά το μοναστήρι δεν είναι τον ημερό του Αγίου του Αγίου. Είναι η ίδια τοποθεσία, αλλά η Εκκλησία δεν είναι τον ημερό του Αγίου, διότι το μοναστήρι κατεφθάθηκε από τους Τούρκους. Το 1821, όταν σκύλια γρόσκη για την Επανάσταση τότε, την Όπορ Λίμνης, οι Τούρκοι και έλαβε και μέρος στο ηγούμενο του Ιωακήμ και ένας ιερομόναχος Ιωσήφ, και λάβα μέρος σε μία μάχη, ένα πρώτο στην περιφέρεια, έδωσε και χίλια γρόσκη την Όπορ Λίμνης. Γι' αυτό και οι Εκκλησίες οι Τούρκοι έκαψαν τη μονή, επιπολίτη τη μονή από τον Τούρκο και σφαγέρασαν τους πατέρες. Έτσι μόνο ένας από τους μοναχούς που πήγε πίσω στα ιερά του Αγίου και έφερε τα παλέψη του χρόνου στα αρχή μάτια του μοναστήρι. Μετά έφερε στο μοναστήρι το 1870 από σεισμούς. Είναι το 1877 η Εκκλησία του Αγίου. Στον ίδιο τόπο τα πιο μικρότερα. Και το αρχαίο ποσό ήταν τα ιερά που λήξανα και κατακόμπη η Άγια Νάρκη. Καμιλά, δικογραφίες, το 18ο αιώνα.